Ακριβότερα είναι πλέον τα φάρμακα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η τιμή αναφοράς σε 780 γενώσιμα, δηλαδή αντίγραφα σκευάσματα. Άρα, εάν οι πολίτες επιθυμούν να αγοράσουν το πρωτότυπο, τότε θα καλούνται να πληρώσουν τη διαφορά. Όπως λειτουργεί το σύστημα, στο δελτίο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αναγράφεται η δραστική ουσία και η εμπορική ονομασία του φαρμάκου που κρίνει ο γιατρός ότι πρέπει να πάρει ο ασθενής. Όταν όμως θα εκτελεί τη συνταγή ο φαρμακοποιός, θα πρέπει να ζητάει από τον ασφαλισμένο να του καταβληθεί η διαφορά του τμήματος. Το Υπουργείο Υγείας μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει εισαγάγει τη λεγόμενη ασφαλιστική τιμή. Είναι μία τιμή αναφοράς για κάθε σκεύασμα και είναι η χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τη δραστική ουσία της οικογένειας των σκευασμάτων. Σύμφωνα με αυτή την τιμή αναφοράς, είναι αυτή η τιμή που θα αποζημιώνεται από το Ταμείο. Εάν κάποιο φάρμακο είναι πρωτότυπο και έχει μεγαλύτερη τιμή, τότε καλείται ο ασφαλισμένος να βάλει το χέρι του στην τσέπη και να πληρώσει αυτή τη διαφορά στο φάρμακο. Πολλές φορές αυτό είναι μεγάλο το ποσό. Και θέλω να επισημάνω να μην τους φανεί παράξενο αν κάποιος ασφαλισμένος που έπαιρνε δωρεάν τα φάρμακά του κληθεί τώρα να πληρώσει κάποια συμμετοχή. Η συμμετοχή μπορεί να αναγράφεται δωρεάν στη συνταγή, αλλά καλείται να πληρώσει τη διαφορά του πρωτοτύπου φαρμάκου που πιθανώς ελάμβανε ο ασφαλισμένος σε σύγκριση με το γενώσιμο το οποίο έχει την τιμή αναφοράς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Το Υπουργείο θέλει να ξεκονομήσει κάποια χρήματα. Γενώσιμα ήδη κυκλοφορούν πάρα πολλά, γύρω στα 200, και προσπαθεί να αυξήσει την αγορά των γενωσίμων φαρμάκων. Φιλοδοξεί με αυτό το μέτρο να εξασφαλίσει γύρω στα 150 εκατομμύρια και με την υπερχόμενη μείωση των τιμών μέσα στο μήνα να εξασφαλίσει γύρω στο 1 δις, ώστε να πέσει η φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό όμως θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη ότι ένα φάρμακο δεν πρέπει να συνταγογραφείται ανάλογα με την τιμή του, αλλά ανάλογα με τη θεραπευτική αξία για την οποία το χορηγεί ο συνταγογράφων γιατρός. Ειδικότερα το νέο ενιαίο ταμείο αποζημιώνει πλέον τις συνταγές με βάση τη δραστική ουσία και όχι την εμπορική ονομασία. Για κάθε ουσία έχει οριστεί μία τιμή αναφοράς, ανώτατη τιμή, που αποζημιώνει ο ασφαλιστικός φορέας. Συνεπώς, εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει ένα ακριβότερο φάρμακο από το ράφι του φαρμακείου, τότε εκτός από την καθορισμένη συμμετοχή που πλήρωνε έως χθες, καλείται να καταβάλει και τη διαφορά που προκύπτει από τη τιμή αναφοράς και τη λεγόμενη τιμή του φαρμάκου. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο ΕΟΠΗ καταραίει, καλώντας τους ασφαλισμένους να σηκώσουν το βάρος της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, αφού την αναστολή της πίστοσης προς τον οργανισμό ανακοίνωσαν ήδη συμβεβλημένοι γιατροί, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.